Τελειώνουμε τώρα τα σπραβαλόνια. Ναι. Λοιπόν, δεν θα σε ρωτήσω να μας πεις τις εξελίξεις τα σπραβαλόνια και θα ήθελα πάρα πολύ. Γιατί δεν θα μας τις πεις, άρα μην πάει μια ερώτηση. Ναι, σωστά, με αφήνω. Ναι. Κολλείομαι. Τα νέα σου επαγγελματικά σχέδια, αν υπάρχουν. Α, ναι. Αυτή την περίοδο δεν νομίζω ότι ούτε τα ίδια τα κανάλια δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Ο Αντρέας ξεκινά τώρα μια νέα σειρά στην Κρήτη. Ξεκινά μια νέα σειρά, ναι. Λίγο μπερδεύτηκα να σου πω με τι. Γιατί είχα ακούσει στην αρχή ότι κάνει κάποια γυρίσματα στην Κρήτη για μια νέα σειρά. Μετά ακούσαμε ότι αυτή η σειρά θα είναι και τον Αντένα Ελλάδος. Ναι. Δεν θα προβάλλεται στην Κύπρο. Ναι, από όσο ξέρω ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο να ανακοινώσω μόνο. Ναι. Σου έχει γίνει πρόταση για αυτή τη στιγμή. Έχουμε συζητήσει διάφορα πράγματα με τον Ανδρέα, αλλά είμαστε ακόμα στη συζήτηση. Θέλεις να δουλέψεις του χρόνου ή προτιμάς να μείνεις σπίτι? Θα δούμε. Κοίταξε, για να είμαι εντελώς ειλικρινής, θα μπορούσα να κάτσω. Εννοώ να μην δουλέψω για ένα χρόνο. Απλά είναι λίγο το θέμα το οικονομικό. Ναι. Μπορέσουμε έτσι να είμαστε λίγο πιο άνετα. Μην τα φορτωθεί όλο ο Ευθύμιος. Οπότε θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Είσαι από τις γυναίκες που νιώθουν άσχημα, πώς να το πω ακριβώς για να μην φάνει κάπως, να δουλεύει μόνο ο άντρας και να μην δουλεύουν οι ίδιες? Γιατί έχεις πει τώρα, δεν θέλω να τα φορτώσω όλα, ας πούμε, στον άντρα μου, θέλω να συνεισφέρω και εγώ να βοηθήσω. Άσχημα. Ναι, δεν έχω μάθει να ζητώ, να σου πω την αλήθεια, εννοώ, δεν μπορώ να ζητώ. Θέλω να είσαι πιο οικονομικά και εσύ ανεξάρτητη, να νιώθεις ότι...